Συγκινήθηκα πολύ σήμερα με τον Πάτροκλο. Έχουν μεγάλη συναισθηματική αξία αυτά τα σκουλαρικά που μου έδωσε. Ναι, προσπαθεί να κάνει καλή εντύπωση. Πέρασε πολλά, Αχιλέα. Εμένα με τάραξαν όσα μας είπε για τη ζωή του. Μου είναι συμπαθής. Αυτό ήθελε. Να γίνει συμπαθής. Αγάπη μου, πέρασε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Εσύ δηλαδή αμφιβάλλεις για αυτά που μας διηγήθηκε. Όχι, Μελίνα. Αλλά το προβάλλει. Και όταν κάποιος προβάλλει κάτι, έχει στόχο. Τι δηλαδή, τον έπιασε ξαφνικά η εξομολογική του διάθεση στο εστιατόριο ενώ τρώγαμε. Έλα, Μελίνα, είσαι έξυπνη. Τι θα κάνουμε με τον πατέρα σου? Εντάξει, δεν μπορεί να έρθει στην Κύπρο. Έχει απαγόρευση εξόδου από την Ελλάδα. Ένα τηλέφωνο όμως. Είπα, θα τον πάρω κάποια στιγμή. Πότε? Θα μάθει για το γάμο μας από τη μητέρα σου και θα είναι πικραμένος. Με τη μαμά μου έχουν κόψει και την καλημέρα. Αλήθεια? Κρίμα. Εγώ σέβομαι την απόφασή της. Μήπως αν μεσολαβούσαμε? Όχι, ξέχνα το. Είναι ανένδοτη. Αγύρισε το κεφάλι, πεθερά μου. Νοιάζεται. Αχιλέα, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς σου προέκυψε αυτή η συμπάθεια με τον πατέρα μου? Κοίτα. Κοίτα. Ο μπαμπάς σου. Ακριβώς. Ο μπαμπάς σου. Ο μπαμπάς σου και ο θείος σου, τη στιγμή που βάζουν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο αυτοκίνητο με το οποίο σκοτώθηκαν οι γονείς του Αχιλέα. Αμοιβαίο. Και αυτός με συμπάθησε. Από την αρχή μου φέρθηκε πάρα πολύ όμορφα. Τέλεια. Ωραία, σε παρακαλώ, μπορούμε να κόψουμε εδώ και τώρα αυτή την κουβέντα. Με ενοχλεί. Εντάξει, αγάπη μου. Εντάξει. Πότε θα πάρουμε? Δεσαύριο. Αλλά να μην κάνεις κοπάνω από τη δουλειά πάλι. Γιατί ο μαθητός θα τα βάλει μαζί μου και θα έχει και δίκιο. Μη φοβάσαι. Έχω πάρει ειδική άδεια για τις προετοιμασίες του γάμου. Άρα έκλεισε αύριο. Κάτι απλό όμως, Αχιλέα μου, Με χαλάει στα τρικά χέρια για τον Ιβέρα. Έσχος είναι. Θα τη φοράς? Τι ερώτηση είναι αυτή? Επειδή οι περισσότεροι παντρεμένοι τη Βέρα την έχουν στο τσεπάκι. Α, όχι, εγώ δεν θα τη βγάζω από το χέρι μου, καθόλου. Ποτέ. Ούτε κι εσύ όμως απαγορεύεται. Απαγορεύεται? Απαγορεύεται και για σένα τότε. Εννοείται. Ξύπνα. Έλα, ξύπνα, μην είσαι πιναράς. Τι έγινε? Ήθελα να βεβαιωθώ πρώτα. Είναι 2-3 μέρες που έχω καθυστέρηση. Δηλαδή? Δεν ξέρω. Πρέπει να κάνω ένα τεστ. Πού πας?
πω στο φαρμακείο να πάρω ένα τεστ. Σε μια πίνα στο αεροπλάνο, τι να σας πω. Έχει μείνει ένα τελευταίο ψωμάκι να στο φτιάξω και αυτό να ησυχάσουμε. Τέλειο το πρωί μου, αγάπη μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Α, γύρισες. Για να με βλέπεις, πού πας βιαστικός. Έχουμε καθυστέρηση. Η Μελίνα δηλαδή. Πάω να πάρω τεστ εγκυμοσύνης. Πάει, ξέφυγε αυτός. Φαντάσου να κάνει και κανένα παιδάκι που θα πάθει. Λες να έχουμε κι άλλα μωρέ εδώ σε λίγο καιρό. Μακάρι, μακάρι, γιατί το θέλει πολύ η κοπέλα. Τι κάθεσαι, έλα. Πήγαινε κάνε το τεστ. Φοβάμαι. Κι αν δεν είμαι έγκυος, Αχιλλέα, έφυγες σαν τρελός. Θέλεις τόσο πολύ ένα παιδί και μου το κρύβεις για να μην στενοχωρηθώ, έτσι δεν είναι? Θέλω ότι κάνει ευτυχισμένη εσένα, μωρό μου. Έλα. Πήγαινε για το τεστ. Έλα, πήγαινε. Ακόμα. Τι έγινε, αγαπημένα, έκανες το τεστ? Ναι.